Χαίρετε! Είμαι ο Νίτου The GNTG και καλώς ορίσατε στο RNG. Με την ταινία Captain America Civil War, που βγήκε πριν από λίγο καιρό στους κινηματογράφους και με την τεράστια επιτυχία που έχει κάνει μέχρι στιγμής, θα ήθελα να μιλήσω για μια ιστορία του Captain America φυσικά. Μια ιστορία που δείχνει ένα τεράστιο μέρος από την προσωπικότητα, τις δυνάμεις, τις αδυναμίες του και εξελίσσει αρκετά το χαρακτήρα του. Κάτι το οποίο λατρεύω όταν το κάνουμε αυτό. Θα πούμε για μια ιστορία που δείχνει τον Steve Rogers, δηλαδή τον Captain America, να φυλακίζεται σε μια άλλη διάσταση για χρόνια, να βασανίζεται, να ταλαιπωρείται και να αποκτάει από το πουθενά και ένα παιδί. Ας δούμε λοιπόν το ταξίδι του Captain America στο Dimension Z. Όμως για την ιστορία, ας πούμε ένα δύο λόγια για τον Captain America πρώτα. Δημιουργήθηκε το 1941 από τον Joe Simon και τον Jack Kirby, δύο θρυλικούς δημιουργούς που έχουν γράψει και έχουν δημιουργήσει άπειρους χαρακτήρες, ιδέες και concepts τα οποία έχουν παραμείνει ανεξίτηλα στον χρόνο, γιατί όχι μόνο είναι έξυπνα, αλλά είναι ιδιαίτερα εκπληκτικά και πρωτότυπα μέχρι και σήμερα. Η πρώτη του εμφάνιση ήταν στο Captain America Comics νούμερο 1. Ένα πολύ μικρό origin του χαρακτήρα είναι ο Captain America, ο υπερβολικά πατριώτης, αλλά δύναμος Steve Rogers, που προσπαθεί να καταταχθεί στο στρατό, αλλά δεν τα καταφέρνει λόγω της σωματικής του ικανότητας. Ή μάλλον της σωματικής του ανικανότητας. Αλλά η επιμονή που έχει για αυτό το τομέα τραβάει τα βλέμματα των ανθρώπων. Συγκεκριμένα του Chester Phillips, που τον κάνει να ενταχθεί στο πρόγραμμα Rebirth, που θα του έδινε μια ευκαιρία να υπηρετεί στην πατρίδα του. Εκεί, με την βοήθεια του ορού του Abraham Erskine, που του δίνει αντοχή, δυνάμεις, εξυπνάδα, ταχύτητα και λίγο πολύ τον κάνει έναν super soldier, έτσι όπως ονομάστηκε ο ορός αργότερα, καταλήγει να γίνει ο Captain America. Ένας ήρωας του κόσμου, ένας πατριώτης που πάλευε για την Αμερική. Τα θέματα που αντιμετώπιζε περισσότερο ήταν κάπως πολιτικά, αλλά υπήρχαν και πολλοί εχθροί οι οποίοι αντιπροσώπευαν τον εκάστοτε εχθρό που υπήρχε στην Αμερική. Το 1945, ενώ προσπαθούσε να κατατροπώσει τα σχέδια του Baron Zemo, καταλήγει να πέσει στα παγωμένα νερά του Βόρειου Ατλαντικού ωκεανού. Εκεί γίνεται λίγο πολύ ένα παγάκι και παραμένει εκεί μέχρι που η Αμερική να τον χρειαστεί ξανά. Την δεκαετία του 60 όμως, οι Avengers εκείνης εποχής τον βρήκαν, τον ξεπαγώνουν και γίνεται ένα μέλος της ομάδας. Και σαν χαρακτήρα συνεχίζει και παλεύει για τα πιστεύω του μέχρι και σήμερα. Με τα standards των power levels που υπάρχουν στη Marvel, δεν θα τον έλεγε κάποιος ότι ήταν ένας υπερβολικά δυνατός χαρακτήρας, όμως είναι μια εκπληκτική αρχηγική φιγούρα που εμπνέει σεβασμό και όλοι τον εμπιστεύονται γι' αυτό. Αυτό, όπως ανέφερα και πιο πριν, είναι μια πολύ μικρή περίληψη γύρω από το origin του Captain America. Βέβαια, παρέλειψα που, όπως πολλοί θα ξέρετε, τον Bucky, υπήρχαν ακόμη 10 χρόνια από ιστορία που υπήρχαν άλλοι χαρακτήρες που υποδιόντουσαν τον Captain America και πολλά πράγματα τα οποία, όπως είπα, παρέλειψα. Αν θέλετε να μιλήσω βέβαια για αυτά, μπορείτε να αφήσετε ένα comment κάτω. Και θα κάνω ένα ακόμα επεισόδιο γύρω από αυτό πιο extensively. Όποιος διαβάζει όμως comics της Marvel αυτή την περίοδο, ξέρει ότι ο νέος Captain America, δηλαδή αυτός που πήρε τη θέση του Captain America, είναι ο Falcon. Και γίνεται κάπως σαν Captain Falcon, insert Captain Falcon joke here, yes! Captain America Falcon, λίγο πολύ αυτός είναι ο νέος Captain America. Βέβαια αυτό, όπως επίσης πολλοί θα ξέρουν, θα αλλάξει αρκετά σύντομα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σειρά που ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία. Αλλά αυτό που μόλις παρανέφερα είναι στο δεύτερο μισό. Αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι το πρώτο μισό. Το σενάριο το έγραψε ο Rick Remender και το σχέδιο είναι από τον John Romita Jr. Σε αυτή την ιστορία, ο Armin Zola, ένας παλιός εχθρός του Captain America, καταφέρνει και τον φυλακίζει και προσπαθεί να πάρει το Super Soldier Serum που βρίσκεται μέσα στο αίμα του Captain America. Βέβαια, καταφέρνει να ξεφύγει και στην πορεία παίρνει και ένα μωρό που είχε φυλακίσει ο Ζόλα και καταλήγει να το μεγαλώνει. Από εκεί και πέρα έχουμε
μικρές περιπέτειες για το πώς μεγαλώνει τον γιο του, τον Ιαν, το πώς επιζούν σε αυτή την άγρια και βάναυση διάσταση και το πώς το καταφέρνουν. Έχουμε πολλούς εσωτερικούς μονολόγους από τον Captain America που δείχνει ένα μεγάλο τμήμα της προσωπικότητάς του, που το βλέπουμε το πώς καταφέρνει και παλεύει και το πώς σηκώνεται ξανά και ξανά, ακόμη και αν πεινάει, αν έχει τραυματιστεί, αν όλο το σώμα είναι στα τελευταία του, ακόμη και αν είναι ένα βήμα πριν από το θάνατο. Όλα για να προστατεύσει το παιδί που έχει μεγαλώσει μέχρι στιγμής, αλλά και για αυτά που πιστεύει. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και ένα πολύ μικρό backstory ή μια δεύτερη ιστορία που δείχνει τον Steve Rogers όταν ήταν παιδί, ενώ ζούσε μόνος του με τη μητέρα του. Που ακόμα και σαν παιδί ήταν σωστός και τίμιος. Ακόμα και αν το μοναδικό πράγμα που είχε στη ζωή του για να επιζήσει ήταν η παρανομία. Όλα αυτά δείχνουν το πώς θέλει να είναι ένα καλό και σωστό πρότυπο για το παιδί το οποίο έχει πάρει κάτω από την ασπίδα του. Το πώς τελειώνει το arc δεν πρόκειται να σας το αποκαλύψω τώρα. Θα πρέπει να το διαβάσετε μόνοι σας. Αλλά με αυτή την ιστορία τίθονται σε κίνηση αρκετά γρανάσια που θα επηρεάσουν τον Captain America αλλά και την Marvel σαν σύνολο. Έχει ένα closure που σου αφήνει μεικτά αισθήματα. Είναι λίγο anticlimactic, αλλά σου προκαλεί ένα πολύ μικρό ενδιαφέρον για να το διαβάσεις. Σαν ιστορία, μ' άρεσε αρκετά. Και είδα τμήματα και μέρη του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του Captain America που δεν είχα ξαναδεί. Αν είστε φαν του, θα σας πρότεινα να το ρίχνατε μια ματιά. Λοιπόν, από μένα, αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά. Συγγνώμη για αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση. Όπως πάντα, μην ξεχνάτε να κάνετε like, share, subscribe και να αφήσετε για ένα σχόλιο από κάτω για αυτό που θα θέλατε να μιλήσω την επόμενη φορά.